Από την αρχή είχαμε πει ότι η σεζόν θα είναι μια καλή σεζόν από άποψη κίνησης, επισκέψεων, αφήξεων και εισπράξεων. Και είχαμε επιστήσει από την αρχή την προσοχή στην κυβέρνηση για τα φαινόμενα αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν εξακουστήκαμε. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει 20 σχεδόν Ιουλίου, οι εργαζόμενοι να μην έχουν επιστρέψει τη δουλειά τους, παρόλο το ότι η κυβέρνηση είπε ότι θα πρέπει να επαναποζηθούν όλοι στο σύνολό τους από 1η Ιουλίου και να βγουν στο πρόγραμμα συνεργασία, είτε γιατί οι εργοδότες απειλούν με το πρόσχημα του μη εμβολιασμού για χαμένες θέσεις εργασίας. Για την εστίαση, όπως σας άκουσα και είπατε, τα πράγματα εκεί είναι πολύ χειρότερα, καθώς έχουν οι εργαζόμενοι αυτοί χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα της επαναπρόσθεσης και είναι εκτός από κάθε ρύθμιση. Και μένει 25% των επιχειρήσεων να μην επαναλειτουργεί λόγω έλλειψης εξωτερικού χώρου. Ναι, πολλές ακόμα να είναι κλειστές, άλλες να υπολειτουργούν. Έτσι, για να δώσουμε όλο το πλαίσιο αυτού που εσείς αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα μέσα από το δικό σας τον κλάδο. Τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει ωστόσο, κύριε Χότζουλου, είναι ένα ερώτημα από τη μία. Αλλά από την άλλη, δυστυχώς και αυτά τα οποία βλέπω στην έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ πραγματικά δείχνουν ότι εδώ ο εργασιακός μεσαίωνας ήρθε για να μείνει. Ο εργασιακός μεσαίωνας ήρθε για να μείνει. Αυτό αντιπαλεύουμε εμείς. Αυτό προσπαθούμε να αντικρούσουμε. Όταν φωνάζαμε και βγαίναμε στους δρόμους και λέγαμε για τον νόμο του Χατζηδάκη, κάποιοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Δείτε τώρα, ζητάμε από το Υπουργείο να παρέμβει μέσω της τριμερής συμφιλειωτικής. Και ο νόμος Χατζηδάκης έχει καταργήσει τις τριμερείς συμφιλειωτικές στο Υπουργείο και έχει μεταθέσει την υποχρέωση και την ευθύνη στο να γίνονται στον ΟΜΕΔ, στον Οργανισμό Μεσολάβησης. Ο ΟΜΕΔ όμως δεν έχει ακόμα θεσμοθετήσει την εν λόγω υπηρεσία. Mm-hmm. Και ποιον λοιπόν εμείς θα πούμε τώρα, θα ζητήσουμε να υπερασπιστεί τα δίκαια των εργαζομένων? Ελεκτρικοί μηχανισμοί επιθέτους εργασίας έχουν καταδείξει πλέον ανέκδοτο στη χώρα μας. Ειδικά μετά την κατάργησή τους και τη μετατροπή τους σε ΜΚΟ από τον Υπουργό Εργασίας. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είμαστε απροστάτευτοι και το μόνο μας αφοκούμπι είναι τα σωματεία μας, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα. Και αυτή την απόφαση έχουμε πάρει εμείς σε κεντρικό επίπεδο, ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν εργαζόμενο απροστάτευτο, δεν θα αφήσουμε κανέναν εργαζόμενο μόνο του. Όσο αφορά το ερώτημά σας, τι μπορεί να γίνει, οι νόμοι είναι σαφέστατοι. Και ο 1346-83, αλλά και η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοπαλίων που έχει κηρυχθεί ως γενικώς υποχρεωτική. Αναφέρουν μέσα ρητά ότι από 1η Εβδόμου όσα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει η επαναπρόσληψη είναι υποχρεωτική και αν το ξενοδοχείο δεν έχει πληρότητες να μπουν στο πρόγραμμα συνεργασία. Όσο αφορά την εστίαση, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις 100.000 θέσεις επιδοτούμενες από τον ΟΑΕΤ, όμως αυτές δεν λύνουν το πρόβλημα και αυτό το προσπαθούμε να το εξηγήσουμε στον κύριο Χατζηδάκη, να το δώσουμε να το καταλάβει. Γιατί αναφέρεται σε επιχειρήσεις που θα ανοίξουν. Εποχικές επιχειρήσεις εστίασης που δεν θα ανοίξουν ή ξενοδοχεία που δεν θα ανοίξουν ή οι επιχειρήσεις στην εστίαση που υπολειτουργούν και δεν προσλαμβάνουν το προσωπικό το σύνολο. Για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να υπάρξει στήριξη. Τι πάει να πει με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης ή όχι. Τι θα τρώνε αυτοί οι άνθρωποι, πέτρες, πώς θα βγάλουν το καλοκαίρι και το κυριότερο, πώς θα επιβιώσουν το χειμώνα, αν δεν καταφέρουν να μαζέψουν ένσημα για να πάρουν το πενιχρό επίδομα ενεργείας. Αυτά λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε με την κυβέρνηση. Αυτά θέλουμε να τους βάλουμε στο τραπέζι και να πάρουμε απαντήσεις. Και μιας και βρίσκομαι στην όμορφη την πόλη σας, είναι καλό, επειδή είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, το Ηράκλειο της Κρήτης, με χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου, να πάρουν θέση και οι κυβερνητικοί βουλευτές του νομού. Είναι ευχαριστημένοι με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι φίλοι τους, οι συμπολίτες τους, οι ψηφοφόροι τους. Είναι ευχαριστημένος ο κύριος Αβγενάκη, που έχουμε φτάσει 20 Ιουλίου και ακόμα οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει τα 5-34 του Μαΐου. Είναι ευχαριστημένος που δεν έχουμε δει ακόμα τα ένσημά μας από τις μονομερείς αναστολές του 2020. Και συνάδελφοι με σοβαρά προβλήματα υγείας δεν μπορούν να έχουν την υπενήθαψη που πρέπει. Ή συνάδελφοι που είναι κοντά στη σύνταξη να πάρουν τη σύνταξή τους. Ή συναδέλφους που δικαιούνται το επίδομα αλοχίας να πάρουν το επίδομα αλοχίας από τον ΕΦΚΑ. Είναι ευχαριστημένος που χάσαμε τις προθεσμίες για να εγγράψουμε τα παιδιά μας στους παιδικούς σταθμούς για την τρέχον σεζόν
Γιατί δεν εμφανίζονται τα ένσημα. Εκεί είναι γενικά ευχαριστημένο. Δεν αναφέρεστε που... μόνο σε έναν, γιατί είναι πολύ βουλευτέ του νομού Ηρακλείου. Είναι και τη κυβέρνηση και είναι και τη συμπολίτευση. Επειδή αναφέρατε ένα όνομα, για να μην παρεξηγηθούμε. Απλά έτυχε. Είναι ευχαριστημένοι λοιπόν με το μισθό των 534 ευρώ για 1,5 χρόνο τώρα. Θα μπορούσαν να ζήσουν τις οικογένειές τους και έχουν το θράσος να βγαίνουν και να λένε ότι στηρίζουν τους εργαζόμενους. Είναι καταπέλτης αυτά τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, άσχετα με το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος μαζί της με αυτά τα οποία έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Όταν διαβάζεις ότι το 83% των εργαζομένων, κύριε Χότζογλου, δηλώνει πως ο κατώτατος μισθός των 650 ευρώ το μήνα μεικτά δεν επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση ενός εργαζόμενου και της οικογένειάς του, όπως αναφέρατε και εσείς πριν από λίγο, όταν τα 650 ή τα 534 δεν σε φτάνουν πραγματικά να πας ούτε για δύο φορές στο σούπερ μάρκετ το μήνα. Μα όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Για να λυθεί η απορία στον κόσμο. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ, γιατί ψάχναμε και εμείς στην αρχή να καταλάβουμε γιατί 534 και όχι 634, όχι 734. Τα 534 λοιπόν είναι σχεδόν οι καθαρές αποδοχές του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα. Εκεί μας οδηγήσανε με πρόστιμα την πανδημία. Και δεν είμαι αιρετικός, γιατί λέω με πρόστιμα την πανδημία. Δείτε τι έγινε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι στον ίδιο οικονομικά παρανομαστή με τη χώρα μας. Όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Κύπρος. Πουθενά δεν υπάρχει αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ. Υπάρχει αναπλήρωση μισθού που ξεκινάει από το 80% και φτάνει μέχρι και το 100% στις προηγμένες οικονομικά χώρες. Εμείς δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν ακολουθήσαμε αυτό το μοντέλο, αφού τα λεφτά έρχονται από την Ευρώπη. Δεν βγαίνουν από το κρατικό κουμπανά. Άρα ήταν πολιτική επιλογή. Και δεν κάνω αυτή η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, αλλά ούτε και αβάντα σε κανένα άλλο κόμμα. Εκφράζω την αγωνία 600.000 εργαζομένων σε όλη τη χώρα στον κλάδο του επισητισμού και του τουρισμού. Δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλο. Ο κλάδος επαναλειτουργεί, ο κλάδος δουλεύει. Έχουμε απέναντί μας την εργοδοτική ασυδοσία και αυθαιρεσία με απειλές για εμβολιασμούς, με απολύσεις, με μη επαναπροσλήψεις. Κάνουν ό,τι θέλουν. Ξαφνικά τους πήρε πόνος στους ξενοδόχους για την υγεία μας και μας ζητάνε να εμβολιαστούμε. Όταν το 2019 μας υποχρέωναν να δουλεύουμε 12, 13 και 14 ώρες την ημέρα για 7 μέρες την εβδομάδα, δεν τους ένοιαζε η υγεία μας. Τότε που είχαμε το φάνατο της συναδέλφης στη Ζάκυνθο από υπερκόπωση ή τις εκατοντάδες λιποθυμίες κάθε χρόνο στα ξενοδοχεία. Λοιπόν, ζητάμε επιτακτικά να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι για να πάρουμε απαντήσεις σε όλα αυτά.